Είναι τα podcast της Athens Voice. And along with it has come a new freedom of expression. Ζήσε με αγάπη με την Ξένια Κουρτογλου, προσωποκεντρική σύμβουλος ψυχικής υγείας, life and business coach, συγγραφέας. Σήμερα το θέμα το δανείζομαι από τα ευρήματα μιας έρευνας που κάναμε πρόσφατα με τη Focus Bari. Εξετάσαμε πόσο ευχαριστημένοι είναι οι Έλληνες από τους βασικούς τομείς της ζωής, οικογένεια, σύντροφος, χρήματα, εργασία, υγεία, ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και αρκετούς άλλους που συνθέτουν το πλέγμα της ζωής. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η πλειονότητα των Ελλήνων δεν είναι ευχαριστημένοι από βασικούς τομείς και θέλουν να τους βελτιώσουν. Με πρώτη την υγεία. 55% των Ελλήνων σε όλες τις ηλικίες δηλώνουν πως θέλουν να βελτιώσουν την υγεία τους, το σώμα τους και να αποκτήσουν μια καλή φόρμα. Η κατάσταση της υγείας εξαρτάται απόλυτα από τις καθημερινές μας συνήθειες, με πρώτη σε σημασία τη διατροφή. Έχετε ακούσει πως γινόμαστε ό,τι τρώμε? Είναι απολύτως αληθινό. Την ποιότητα της τροφής που επιλέγουμε να βάλουμε στον οργανισμό μας θα καθορίσει την ποιότητα των κυττάρων μας, των οργάνων μας, του εγκεφάλου μας και τη συνολική κατάσταση του οργανισμού μας. Θα μοιραστώ λοιπόν τρεις προτάσεις σχετικά με τη διατροφή σας που εύχομαι από καρδιάς να βοηθήσουν να αναθεωρήσετε τον τρόπο που σκέφτεστε αλλά και τις καθημερινές σας διατροφικές συνήθειες. Συνειδητοποιήστε τη σημαντικότητα της διατροφής και δώστε της την προτεραιότητα που της αξίζει. Αν είστε από εκείνους που ξεχνάνε να φάνε, τρώνε βιαστικά ή κάνοντας παράλληλα κάτι άλλο, κάντε μια πάψη, σκεφτείτε την υγεία σας και ξεκινήστε να φροντίζετε τη διατροφή σας όπως θα κάνατε για ένα μωρό. Αφιερώστε τον κατάλληλο χρόνο και συνθήκες στην ώρα του φαγητού σας, ώστε να έχει την ευκαιρία το πεπτικό σας σύστημα να λειτουργήσει ομαλά και ευεργετικά για το σώμα. Νούμερο 2. Υιοθετήστε έναν τρόπο διατροφής που σας ταιριάζει και μπορείτε να κρατήσετε για πάντα. Η παχυσαρκία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη χώρα μας. Συνήθως οι άνθρωποι μπαίνουν σε μια αυστηρή δίαιτα για κάποια διαστήματα και μετά πέφτουν σε ανεξέλεγκτο φαγητό και παίρνουν πίσω το βάρος που έχασαν. Για να το αποφύγετε αυτό, χρειάζεται να τρέφεστε με έναν τρόπο που σας ταιριάζει, που σας αρέσει και που σας κάνει να αισθάνεστε σωματικά και ψυχικά καλά. Φτιάξτε μόνοι σας ή με τη βοήθεια ενός ειδικού ένα πρόγραμμα διατροφής που ταιριάζει αποκλειστικά σε εσάς και κάντε το τρόπο ζωής. Και νούμερο 3. Επιλέξτε τρόφιμα που σας αρέσουν και σας ωφελούν. Για να κρατήσετε ένα πρόγραμμα διατροφής για πάντα, χρειάζεται οι τροφές που επιλέγετε να σας αρέσουν και να σας ωφελούν. Να θρέφουν ολοκληρωμένα τον οργανισμό σας και να σας προσφέρουν τα συστατικά που χρειάζεται το σώμα για να είναι υγιές και γεμάτο ενέργεια και ευεξία. Εσείς θα καθορίσετε τις γεύσεις που προτιμάτε. Εσείς θα επιλέξετε τις τροφές που σας αρέσουν και σας ταιριάζουν, με κριτήριο την προέλευση και τη θρεπτικότητά τους. Φροντίστε να καταναλώνετε όσο το δυνατόν περισσότερες φυσικές τροφές, αποφύγετε τις επεξεργασμένες, τα λευκά αλεύρια και τη ζάχαρη, εντάξτε φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, πρωτεΐνες και υδατάνθρακες, πάντα με κριτήριο τη γεύση και την ωφέλεια. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.